Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Ακολουθεί ο Μακρύς, ο Ντασίλβα και ο Φιντέλης. Κερδίζουν την μπάλα. Ο Μακρύς θα παίξει με τον Χουράδο. Το πρώτο σουτ στην αναμέτρηση. Ο Βάτερμα στη σωστή θέση. Με τον Αλτάμαρη και τον Νατέλ. Ο Νατέλ εκτελεί. Ο Καρλάος στο δεύτερο δοκάρι θα χάσει την ευκαιρία. Έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Πάσα προς το μέρος του Καζού. Το γύρισμα, το πλασέ και η απόκρουση από τον Βοζίνια. Ο Μπέζακ κάνει την μεγάλη ευκαιρία στο 1 λεπτό. Κόντρα η μπάλα και τρέχει να την προλάβει ο Νατέλ. Απέναντι κινείται ο Μπέζακ. Θα του στείλει την σέντρα ο Βοζίνια. Αποκρούει δύσκολα. Ο Μωράης θα κάνει το σουτ. Ήταν εκτός ισορροπίας ωστόσο. Ο Μωράης θα κερδίσει την μπάλα, θα πλασάρει από μακριά και θα ανοίξει το σκορ με αυτό το εκπληκτικό γκολ. Ο αρχηγός του Αποέλ, όπως είχε κάνει στον προηγούμενο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα εδώ στο Τσίριο, σκοράρει εδώ. Λαθασμένη απόκρουση. Η μπάλα καταλήγει στον Μωράης. Ήταν με δύναμη που πήγε η μπάλα σε συμπαίκτη του. Ο Φιτέλης δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα και ο Μωράης έρχεται να την στείλει στην εστία. Τρέχει να καλύψει το τέρμα του ο Βοζίνια. Γλιστράει στη συνέχεια. Είναι και ο Ντασίλβα βεβαίως, ο οποίος στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά τον Χουράδο πάνω στον Βάτερμαν. Εκτελεί ο Ντασίλβα. Κοντά θα παίξει με τον Λεάντρο Σίλβα. Από μακριά το σουτ πάνω στον Βάτερμαν. Αλτάμαρη από την πάσα του Νατέλ. Σόουζα. Το γύρισμα. Ο Μπέζακ την ευκαιρία. Αποκρούει ο Βοζίνια. Εκτέλεσε ο Νατέλ. Η μπάλα πάει προς τον Καζού. Απομακρύνθηκε. Από μακριά ο Αλτάμαρη. Αποκρούει ο Βοζίνια. Χάνει την μπάλα. Γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου. Στο 42ο λεπτό. Το Αποέλ σημειώνει δεύτερο τέρμα και βάζει γερές βάσεις για να πετύχει τέταρτη νίκη σε εισάρθμιση επισκέψεις εδώ στο Τσίριο. Εδώ ξανά η εκτέλεση, η απομάκρυση της μπάλας με την κεφαλιά ο Αλτάμαρη. Θα κάνει το σουτ. Φαίνεται να φεύγει από κανονική θέση. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Ο Ιωάννου σημειώνει τον γκολ. Και έτσι το Αποέλ φτάνει σε δεύτερο γκολ. Ο Βίλερ προλαβαίνει ο Βουρός. Κέρδισε εκ νέου ο Αβραμ και έδωσε στον Βίλερ. Για να δούμε. Η παλιά στην περιοχή. Ο Χουράδο στο δεύτερο δοκάρι αποκρούει ο Βάτερμαν. Για να δούμε τον Διάκολης. Φτάνει έξω από την περιοχή της ΑΕΛ και να κάνει το πλασέ και να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Βοζίνια. Αγκάνοβιτς, η σέντρα στην περιοχή του Αποέλ. Ο Μακρύς κατεβάζει, θα κάνει το σουτ πάνω στον Βάτερμαν. Πολύ ωραία στον Σόουζα. Πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Μπέζακ. Βγήκε ο Βοζίνια αποφασιστικά και απομάκρυνε την μπάλα. Έγινε το λάθος ο Ζαχίτ. Για να δούμε τον Βιτικάλ να φεύγει μόνος. Έσπρωξε πολύ την μπάλα και έδωσε την ευκαιρία τον Ζαχίτ. Είναι 4 τελικά γιατί ενώνεται και ο Γιάκολης. Είναι στην περιοχή της ΑΕΛ. Ο Γιάκολης στέλνει την μπάλα απέναντι και χάνει τον κόλλο Βιντιγκάλ ενώ ήταν έτοιμος να σκοράρει ο Αλονεύτης. Στη μάχη με τον Βιντιγκάλ, ο Βίλερ τον προλαβαίνει ο Ζαχίτ και πατάει έξοχα στον Σόουζα. Του επέστρεψε ο Βραζιλιάνος. Ο Αλονεύτης ζητά απέναντι η πάσα για τον Μωράης που μπήκε στην περιοχή και έδωσε στον Αλονεύτη. Πρόλαβε τον Βοζίνια και σημειώνει γκολ ο Στάθης Αλονεύτης. Εδώ όλα τελειώνουν. Το Αποέλ είναι βέβαιο ότι θα φύγει με την νίκη από το Τσίριο το 3-0 με τον Στάθη Αλονεύτη που μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα. Γίνεται ένα από τα πρόσωπα αυτό το αγώνα, ακούγοντας και το όνομά του από την εξέδρα. Προλαβαίνει την έξοδο του Βοζίνια στην ασίστ από τον σκόρερ του πρώτου τέρματος του Αποέλ, τον αρχηγό Νούνο Μωράης. Αγώνη καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. winmaster.com.cy. Εμπά το ράζιο, πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.